πραγματικά μεγάλη μέρα σήμερα για την πόλη μας. Η πόλη μας τιμά έναν μεγάλο ευεργέτη, τον Γιώργο Αθανασιάδη Νόβα. Μια απόδειξη είναι το κτίριο που βρισκόμαστε μπροστά, χάρη στις προσπάθειες του σύγχρονου Μικίνα, του Γρηγόρη του Βαρελά. Και για τις προσπάθειές του, τον ευχαριστούμε θερμά. Όσο για τον Νόβα, ο Πλούταρχος έλεγε «Αγαθήσαν δράση, μίζωνο μετά την τελευταίην έπαινος του φθόνου εκλυπωμένου». Στους μεγάλους άντρες δηλαδή, η εκτίμηση δυστυχώς έρχεται μετά το θάνατο. Συμβαίνει και τούτο, έστω όμως και μετά το θάνατο, να μην είμαστε εμείς οι οποίοι δεν είμαστε ευεργέτες. Ευχαριστούμε τον κύριο Βαρελά για πράγματι αυτό το έργο που τιμά την πόλη και εμάς σαν πολίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά αισθάνομαι μεγάλη χαρά, τιμή και ευχαρίστηση σήμερα που ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και τοποθετείται η προτομή του μεγάλου συμπατριώτη μας, του Αθανασιάδη Νόβα, του περίφημου Αθάνα. Θέλω να πιστεύω ότι ο Αθάνας είναι η πιο διακεκριμένη προσωπικότητα που γέννησε η ναυπακτία. Πολύπλευρη προσωπικότητα, δημοσιογράφος, πολιτικός, ακαδημαϊκός, ποιητής, λογοτέχνης και ευεργέτης. Το έργο του, ανεξάρτητα από τις όποιες αντιδράσεις που μπορεί να υπήρξαν στο παρελθόν, ως προς την πολιτική του δραστηριότητα, το έργο του είναι τεράστιο για την αυπαρχία τόσο της εποχής του Νόβα, όσο και για τις επερχόμενες γενιές. Ο Νόβας δούλεψε πραγματικά, πρόβαλε την αυπαρχία, τίμησε την αυπαρχία και αξίζει η τιμή που σήμερα εμείς... Και έδωσε και ψωμί σε πολλούς. Ο Αθανασιάδης Νόβας, όταν κοπάσουν οι θόρυβοι οι πολιτικοί, θα πάρει το βάθρο, τη θέση του στο πρώτο βάθρο όπως πραγματικά του αξίζει. Και εγώ προσωπικά αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες. Θα πρέπει να ξεπερνάμε τις μικροψυχίες μπροστά στα γενικότερα συμφέροντα και το μέλλον της ναυπάκτου και της ναυπακτίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ένα χειροκρότημα στον κύριο Βαρελά. Ένα χειροκρότημα για τον Νόβα. Το όνομά σας πρώτα. Δημήτρης, το επώνυμο. Ξανθόπουλος. Και πολύχρονος γιαχτές. Λοιπόν, σε πόσο καιρό σας πήρε να φτιάξετε αυτό το άγαλμα για να μπορέσετε να το κάνετε όσο δυνατόν γινόταν πιο κοντά στο πρόσωπο του Αθανασιάδη Νόβα? Πήρε 3 μήνες εντατική δουλειά. Είχα βέβαια και συνεργασία και βοήθεια. Τι κοιτάζετε για να μπορέσετε να αποδώσετε καλύτερα το πρόσωπο? Είχατε φωτογραφίες, τι είχατε? Είχαμε όλες τις φωτογραφίες, προφίλ, αμφάς. Και είχα και κατευθυντήριες για το τι ηλικία θα είναι, για να έχει έντονο ζωηρό βλέμμα. Ωραία. Και το υλικό που είναι φτιαγμένο? Το υλικό είναι ο ρίχαλκος. Και βάρος? Βάρος γύρω στα 50-70 κιλά. Είναι ο ρίχαλκος ένα πέτρωμα που μπορεί να δουλευτεί εύκολα ή δύσκολα? Ο ρίχαλκος θέλει χυτήριο, το πάμε στο χυτήριο και εμείς οι γλύπτες δεν την κάνουμε σε αυτή τη δουλειά και χυτεύεται με αυτή τη μορφή του που βλέπετε.